Πάλι θα πείτε ότι τα έχουμε την άλλη ομάδα. Τι να κάνω που βάλανε αυτό το κορίτσι σαν τα κρύα νερά με αυτή τη φωνάρα και τραγούδισε Μαριάντα Πιερίδη στο πρώτο live. Δεν μπορώ να το να κάνω αυτό το flashback και να σκέφτομαι τι της διαλέξαν να πει. Γιατί. Βέβαια στην πορεία το βρήκανε. Ναι. Και έλεγε μόνο δικά μου τραγούδια. Θα το παρακάμψουμε κι αυτό. Τα κολπάκια όλα αυτά. Παρόλα αυτά σήμερα ήθελα τόσο πολύ να πει αυτό το τραγούδι η Πολίνα. Της έδωσα δύο να διαλέξει κιόλας. Αλλά ήθελα το συγκεκριμένο. Χάρηκα πολύ όταν μου ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο κύριος Στεφάνος ο μάνατζέρ μας. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα για αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και θα ήμουν τυχερή αν μπορούσε να ήμουν και εγώ, το ξαναείπα, μια πηγή έμπνευσής του. Όχι μόνο για τον κύριο Στεφάνος, για οποιονδήποτε τόσο σημαντικό συνθέτη. Σ' αρέσει το κομμάτι που επέλεξε ο κύριος Στεφάνος για σένα? Ναι, πάρα πολύ. Μου έδωσε ένα κομμάτι που πιστεύω είναι στα μέτρα μου, αλλά ακόμη και να μην ήταν, θα σεβόμουν την άποψή του και θα προσπαθούσα να υποστηρίξω το κομμάτι που μου είχε δώσει όσο καλύτερο τρόπο γίνεται. Νομίζω είμαστε ακριβώς μέσα στο ρόλο που παίζεις όλο αυτό το διάστημα. Δεν θέλαμε να ξεφύγουμε από την κατευθυντήρια γραμμή που σου δίνει η ομάδα σου και πιστεύω είναι μια καλή επιλογή. Ευελπιστώ ότι θα τα πάει καλά. Γι' αυτό περιμένω το καλύτερο. Έτσι και εγώ σε αυτό το τραγούδι το έχω ταυτίσει με έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, που ήταν το αγαπημένο του τραγούδι. Και νομίζω αυτό θα με βοηθήσει να είμαι πιο συναισθηματική. Μία νέα λαϊκή τραγουδίστρια στα χέρια ενός μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Νομίζω είναι ιδανικός ο συνδυασμός. Ακούω γέλια να ανεβαίνουν τα σκαλιά. Καλοί φίλοι μου χαράματα γυρνάνε. Έχουν τις πύρες τους ακόμα αγκαλιά. Έξω απ' την πόρτα μου περνούν και τραγουδάνε. Κι εγώ το γέλιο το δικό σου περιμένω. Με ένα ποτήρι απ' την ανάσα μου θα μπω. Ακούω την πόρτα να χτυπάει και σωπαίνω. Γιατί απ' όλους θέλω απόψε να κρυφτώ. Γιατί δεν τους αντέχω. Ζευγαρωμένους κι εγώ να μην έχω. Τα χέρια σου να γύρω. Τι θέλω εγώ με τόση αγάπη γύρω. Γιατί θα τους ζηλεύω. Και το δικό σου χάδι θα. Γιατί δεν τους αντέχω. Ζευγαρωμένους κι εγώ να μην έχω. Τα χέρια σου να γύρω. Τι θέλω εγώ με τόση αγάπη γύρω. Γιατί θα τους ζηλεύω. Και το δικό σου χάδι θα. Κατευθείαν στα πιο βαθιά νερά την έστειλε ο Γιώργος την Πολίνα. Η Κατερίνα εδώ και καιρό προσπαθεί να κάνει την παντρία αυτή με τον Γιώργο. Οπότε απαντάς σε αυτό που ρώτησε προηγουμένως ο Νίκος. Τι προσπάθησα να κάνω εγώ με την Πολίνα? Ακριβώς αυτό που περιγράφεις, Άγη. Να τη ρίξω στα βαθιά. Σου έκανα μια τρύπα στο νερό. Έκανες μια τρύπα στο νερό, διότι δεν της είπες ότι αυτό το τραγούδι κρύβει πάρα πολύ χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Και η Πολίνα το είπε πολύ dramatic και σοβαρά. Πού το κρύβει, ρε Νίκο, το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό, επειδή εσύ ξέρεις ότι... Άκου τα λόγια, άκου τα λόγια του τραγουδιού. Λοιπόν, εμένα δεν μου το βγάζει. Δεν πήρε κανένα ρίσκο, ήταν ωραία επιλογή, αλλά μία από τα ίδια. Συν ότι το πες λάθος. Το να πεις ένα τραγούδι της τελευταίας πενταετίας, το 2004, ήταν στο δίσκο αυτό που κάναμε μαζί με τη Χαρούλα. Στο δίσκο που κάνατε με τη Χαρούλα, τι εννοείς? Στο δίσκο που κάναμε με τη Χαρούλα, που έγραψε η Χαρούλα και εγώ τραγούδια σε εκείνο το δίσκο.
σε ένα δίσκο της Χαρούλας που έδωσες τέσσερα τραγούδια. Συγγνώμη. Σε ένα δίσκο της Χαρούλας που έδωσες τέσσερα τραγούδια. Τώρα τι είναι αυτό. Όχι. Δεν κατάλαβα. Ναι, αυτό είπα κάτι άλλο. Το δίσκο που κάναμε με τη Χαρούλα. Είπα κάτι άλλο. Τέσσερα τραγούδια. Στο δίσκο που έγραψα τέσσερα τραγούδια στη Χαρούλα, ναι. Τον τελευταίο τετραπλό πλατινένιο της δεκαετίας, ας πούμε. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα αυτό. Λίγο κακεντρεχείς το βρίσκω στο το σχόλιο. Ας είμαι κι εγώ λίγο. Να μην είσαι μόνο εσύ. Σε αυτό λοιπόν, το παιχνίδι. Όπως και να έχει το πράγμα. Εγώ ήθελα να σε ακούσω πάνω σε ένα τέτοιο τραγούδι. Γυναικείο τραγούδι γνωστό ακόμα στα αυτιά του κόσμου. Το ακούει ακόμα από το ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο από τη Χαρούλα. Και ήθελα να ακούσω και εγώ εσένα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, για μένα, εκτός από το ότι είναι ένα από τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια που έχουν γραφτεί την τελευταία δεκαετία, αυτό είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Ήταν μεν λαϊκό, που εγώ εκεί σε ακούω χαρακτηριστικά. Ήταν εμπορικό. Δεν ήταν ένα έντεχνο τραγούδι το οποίο με πάρα πολύ δύσκολο στίχο, παρότι βραβεύτηκε το 2004 ως έντεχνο τραγούδι της χρονιάς. Με κλάς, κάτι το οποίο έχεις. Για μένα αυτό το τραγούδι περικλείει τα πάντα. Θα τη ρωτήσω τη Χαρούλα και είμαι σίγουρος ότι τα ίδια θα μου πει. Αυτά που περιέγραψα είναι η Πολίνα για μένα. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Νίκο. Λοιπόν, η Πολίνα για μία ακόμα φορά. Σε βλέπω. Φτιαγμένο, ναι. Ναι, πολύ. Λοιπόν, η Πολίνα για μία ακόμα φορά μας είπε ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι, όπως μας λέει κάθε εβδομάδα. Ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι που έχει γράψει η Χαρούλα. Δεν το είπε σωστά κατά τη γνώμη μου, όχι φωνητικά εννοώ. Φωνητικά ήταν σωστή. Απλώς έχασε αυτό το κάτι που έχει το κομμάτι. Που κρύβει λίγο χιούμορ και λίγο η τραγουδίστρια που έχει γράψει αυτοσαρκάζεται. Ότι τι θέλω εγώ με τους ερωτευμένους, τι κάνω εδώ πέρα. Ίσως θα έπρεπε εσύ να καθοδηγήσεις. Ναι, είναι μόνη της. Καλέ, και λίγο το κοροϊδεύει τώρα. Να κοροϊδέψει ένα τόσο μεγάλο κομμάτι δεν θα ήθελα. Αυτό που βλέπω είναι μόνο του και υποφέρει. Με έπεισες τώρα. Τι σχέση έχει, πολλές φορές δινόμαστε κάπου ιστορικά για να ξεγελάσουμε τους άλλους και τον εαυτό μας. Έχει πάρα πολύ σχέση αυτό που βλέπω με αυτό που ακούω. Πρέπει να το ξέρεις αυτό. Τα τραγούδια που λες πρέπει να σου ταιριάζουν. Σταμάτα να κοιτάς μόνο για την επιφάνεια. Για να πείθεται ο κόσμος. Δεν πιστεύεις ότι της ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Αν το κορόιδευε λίγο, ενώ αν το αντιμετώπιζε με χιούμορ, τι θέλω εγώ, έχει λίγο χαμόγελο. Όχι λίγο να υποφέρει. Δεν υποφέρει. Το λέει πολύ ευχάριστα. Πρόσεξε το τραγούδι. Πώς το λέει η Αλεξίου. Άκου τι σου λέω. Κατερίνα. Σου προτείνει να ερμηνεύεις με τον τρόπο που πρέπει εμείς να συμπεριφερόμαστε προς τον Νίκο για να τον κατανοήσουμε. Δηλαδή κάτσε ρε Νίκο. Με χιούμορ. Εγώ που έχω στεναχωρεθεί και κλάψει με αυτό το τραγούδι με... δεν έχω καταλάβει καλά. Τι θα κάνουμε παιδιά μου τώρα, λαϊκό δικαστήριο. Όχι, δηλαδή πρέπει να γελάω. Δηλαδή... ξανακούστε το κομμάτι να καταλάβετε. Εγώ το βρίσκω τρομερή. Μάθετε να ακούτε τα τραγούδια. Θες να πεις ότι αν αυτό το κορίτσι έβγαινε πάνω και το τραγουδούσε με αυτό το χιουμοριστικό τρόπο που λες και αυτό. Όχι χιουμοριστικό τρόπο. Θα τη έλεγες μπράβο που το είπες έτσι. Με έναν υπενιγμό. Τέλος πάντων. Προφανώς ο Νίκος εννοεί ότι και στις πιο δραματικές καταστάσεις βρίσκουμε χιούμορ μέσα. Όχι, εγώ αισθάνομαι ότι ο Νίκος εννοεί ότι επειδή γνωρίζει τη Χαρούλα Αλεξίου και πιθανόν ξέρει την ιστορία αυτού του τραγουδιού, ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε όλοι εμείς, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος που να έχει ακούσει αυτό το τραγούδι και να το αισθάνεται χαρούμενο και σαρκαστικό. Για τα λόγια του τραγουδιού λένε. Δεν το βλέπω εγώ. Ακούω τους φίλους μου να γυρνάνε και αυτά και αυτά. Γυναίκα, και εγώ ζηλεύω που δεν έχω και τέτοια. Πολύ χαρούμενο είναι αυτό. Το είναι χαρούμενο πράγμα. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τον Γιώργο Λεβέντη πρώτα. Συγγνώμη, Κατερίνα. Ναι, παρακαλώ. Κοίτα, σημασία έχει με. Η ουσία εδώ είναι ότι όταν ακούμε μουσική, πολλές φορές και πάρα πολλές φορές γίνεται αυτό, ο καθένας καταλαβαίνει αυτό που καταλαβαίνει. Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον τα παιδιά που τραγουδάνε να έχουν καταλάβει την ουσία του κομματιού. Όμως όπως ξέρουμε όλοι, όταν ακούμε μουσική, είναι ένα τρόπο διασκέδασης, έξοδο, καθάρσης, πάρα πολλά πράγματα. Και ο καθένας ακούει κάτι σαν ένα κομμάτι και εξαρτάται και από την κατάσταση που είσαι. Ένα, δύο. Ο Νίκος με προβληματίζει με αυτό που λέει, μόνο και μόνο γιατί όταν αφού το είπε, θυμάται τον εαυτό μου και λέει: «Οπ, υπάρχει κάτι εκεί». Ένα κλείσιμο του ματιού. Από εκεί και πέρα όμως, αισθάνομαι ότι η Πολίνα ρίσκαρε πάρα πολύ σήμερα. Πήρε δύο κομμάτια, Μαρινέλα και Χαρούλα. Μεγάλο ρίσκο, μπράβο σου. Αυτό λέει: πάμε, παίζουμε μπάλα.